Ευχαριστούμε τον κύριο Γιανακούρα για τη σημερινή παρουσίαση του χωριού μας και μας έθεσε δύο μεγάλα θέματα για να λύσει τα προσωπικά αιτήματα του χωριού μας. Το ένα θέμα είναι η άσφαλτος που μας ενδιαφέρει εδώ και πολλά χρόνια και το άλλο θέμα που είναι πιο έγκαιρο είναι η γεώτρηση η οποία πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού και είμαστε 10 άνθρωποι νέοι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Η άσφαλτος για ποιο δρόμο, για να καταλάβουμε πού η είναι. Η άσφαλτος είναι που ενώνει τη Μανθηραία με τον υδροβιότοπο της Τάκας. Και είναι ένα αγκαίο έργο το οποίο περνάνε από το χωριό μας και ρωτάνε. Κύριε Πρόεδρε, πόσα χιλιόμετρα είναι αυτός ο δρόμος? Ο δρόμος είναι 500 μέτρα. Α, μικρή, λίγη η απόσταση. Γιατί ο δρόμος είναι άσφαλτος. Μάλιστα. Ένα κομμάτι δηλαδή της ασφάλτου είναι που πρέπει να γίνει. Και το έργο της γεώτρησης πού θα εξυπηρετήσει? Το έργο της γεώτρησης θα εξυπηρετήσει στις ανάγκες των κατοίκων του χωριού μας. Γιατί είμαστε 10 νέοι αγρότες αυτή τη στιγμή στο χωριό μας, ναι, και πρέπει να επιβιώσουμε. Γιατί έχουμε καλλιέργειες και οι καλλιέργειες χωρίς νερό δεν γίνεται. Αυτά ήθελα να πω. Ακούσαμε και να γίνεται μία συζήτηση και για, και για την Τάκα που είναι ένα χρόνιο ζήτημα από πολύ παλιά. Τι σας είπε ο κύριος Γιανακούρας? Η Τάκα είναι σημαντικό έργο για την περιοχή μας, ναι, ειδικά για την περιοχή της Στεγέας, που πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το έργο. Και δεν θα τελειώσει για το συμφέροντα του χωριού μας, γενικά τα συμφέροντα της Στεγέας. Γιατί από εκεί ιδρεύεται όλη η περιοχή της Στεγέας. Όλα τα χωριά της Στεγέας, από εκεί επιβιώνουν όλοι οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν τις καλλιεργίες τους. Και έχουν κάνει και ένα μεγάλο έργο αντιοστάσιο. Έχουν κάνει ένα αντιοστάσιο το οποίο το έχω πάει δει προσωπικά εγώ. Και έχει ένα μεγάλο κόστος αυτό το έργο. Το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αποπεριοριστεί. Και για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους τους αγρότες του χωριού και γενικά της Στεγέας. Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του Προέδρου του Λιάτου Μαχαίρα, της Προέδρου του Συλλόγου και όλων των φίλων εδώ στο Καπαρέλι, να βρεθώ σήμερα εδώ κοντά τους μεταξύ αγαπητών φίλων και συμπατριωτών, να συμφάγουμε, να κουβεντιάσουμε, να πούμε τα προβλήματά μας και ιδιαίτερα να ακούσουμε τα προβλήματα του χωριού. Και γιατί και εγώ και ο Τατούλης ο Πέτρος πάντα κοιτάμε να είμαστε κοντά στους συμπατριώτες μας και να ακούμε από κοντά τα προβλήματα που έχουν, να τα βλέπουμε η διεισόμαση. Εδώ λοιπόν σήμερα συζητήσαμε για κάποια προβλήματα που έχει το χωριό αυτό, ένα παραγωγικό χωριό της Στεγέας, κοντά στην Τρίπολη, με πολλές προοπτικές, αλλά θέλει σίγουρα και τη δική μας βοήθεια. Εδώ ένα αίτημα το οποίο έχουν θέσει οι κάτοικοι εδώ και λίγες μέρες, λίγο καιρό, είναι η αντικατάσταση μιας παλιάς γεώτρησης, η οποία υπήρχε και έχει καταστραφεί τώρα, η οποία άρδευε την περιοχή που υπάρχει η μεγάλη δεντροφύτευση με τις μηλιές και τις αχλαδιές. Αυτή η γεώτρηση καταστράφηκε και εμείς λοιπόν στη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα εισηγηθούμε να γίνει μια νέα γεώτρηση στην περιοχή αυτή, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τους θερινούς μήνες και ειδικά φέτος που φαίνεται η χρονιά να έχει μια ξηρασία, να μην έχουμε πρόβλημα. Τη Δευτέρα λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα εισηγηθώ τα χρήματα για να γίνει μια νέα γεώτρηση σε αντικατάσταση της παλιάς η οποία έχει καταστραφεί λόγω διάφορων προβλημάτων. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσαν εδώ οι αγαπητοί συμπατριώτες είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το βουνό. Ένας δρόμος ο οποίος είναι σημαντικός για αυτούς να πηγαίνουν στα κτήματά τους αλλά και να ενώσει την περιοχή της Μανθηραίας με την Τάκα, τη λίμνη Τάκα και το βουνό. Το έργο αυτό ήδη έχει υλοποιηθεί, υπάρχει ανάδοχος και πιστεύω ότι μέσα στον Απρίλιο-Μάιο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Συγχρόντως ακούστηκαν και άλλες ιδέες εδώ στο τραπέζι, ακούστηκε μια καλή πρόταση για ένα φράγμα. Εμείς πάντα είμαστε θειασότητες τέτοιων έργων, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει ότι φροντίζουμε ώστε να κάνουμε έργα τα οποία να έχουν ανταποδοτικότητα. Και τέτοια έργα είναι αυτά τα οποία αφορούν τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία. Ακούστηκε λοιπόν εδώ ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ένα φράγμα στην περιοχή. Είναι ένα αίτημα το οποίο σήμερα το πρωτακούσαμε, θα το μελετήσουμε και νομίζω ότι εάν υπάρχει κέρδος από το φράγμα αυτό, αν συμφέρει την περιοχή, ότι θα το πραγματοποιήσουμε. Μέσα από τη συζήτηση πάντα ακούγονται διάφορες ιδέες, διάφορες προτάσεις και μάλιστα όταν γίνει μεταξύ αγαπητών φίλων και συμπατριωτών. Θέλω να ρωτήσω, ετέθηκε το ζήτημα του γηπέδου της Στεγέας, γιατί και εδώ στο τραπέζι, να μας πείτε τι γίνεται με αυτό
Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, δεν αφορά μόνο το Καβαλέρι. Το χωριό, όχι βέβαια, γενικά την περιοχή. Την περιοχή της Αιγαίας και όχι μόνο την περιοχή της Τρίπολης, γιατί η Τρίπολη στερείται αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι δέσμευση και εμένα και του Ατώλη του Πέτρου από πέρυσι να φτιάξουμε το γήπεδο αυτό. Ήδη βρισκόμαστε στην τελευταία φάση. Πρέπει να βρούμε κάποια χρήματα ακόμη, διότι όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι η στρόφιγγα από τον κρατικό προϋπολογισμό έχει στερέψει. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι ανέσεις που κάποτε είχαμε για να κάνουμε έργα. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι θα βρούμε τα χρήματα τα οποία απολείπονται ακόμα για να φτιάξουμε το γήπεδο αυτό. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση το γήπεδο αυτό να είναι μια πραγματικότητα. Επειδή τέθηκε και το ζήτημα και στις ερωτήσεις που κάναμε και στον πρόεδρο αλλά και στους άλλους παριστάμενους, είπαν ότι έχουν καθυστερήσει και οι εκτιμήσεις των ζημιών που είχαν γίνει πέρσι για τη χαλαζόπτωση. Θα κάνετε κάποια παρέμβαση στον ΕΛΓΑ? Εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε κοντά στους παραγωγούς. Θυμάσαι μάλιστα ότι βρεθήκαμε μαζί την ημέρα της ζημιάς, της μεγάλης καταστροφής από τη χαλαζόπτωση, μαζί με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Αγγελόπουλο, στην περιοχή. Εγώ νόμιζα ότι είχαν πάρει τα πράγματα το δρόμο τους. Άκουσα σήμερα πραγματικά με μια δυσάρεστη έκπληξη ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Αύριο το πρωί θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αγγελόπουλο και νομίζω ότι και με τη δική μας παρέμβαση τα πράγματα θα πάρουν τον καλό δρόμο.